να γράφουν αβέρτα. Λοιπόν, πολύ σωστό να αναφέρουμε ότι ως αστυνομία είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε μια ανακοίνωση για δύο νέα σημεία για σταθερό σύστημα φωτοσύμασης στη Λευκοσία. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται ότι την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023, θα προβούμε και εμείς σε μια νέα ανακοίνωση όπου θα ανακοινώνουμε προς το κοινό ότι πλέον θα έχουμε ακόμα δύο ελεγχόμενες διασταυρώσεις στη Λευκοσία, οι οποίες θα ελέγχονται από το σύστημα φωτοεπισήμασης. Ποιες θα είναι αυτές? Συγκεκριμένα να πούμε ότι θα ενεργοποιηθούν τρεις επιπρόσθετες συσκευές σταθερού συστήματος φωτοεπισήμασης στην διασταύρωση των φώτων τροχείας των λεωφόρων Αρχιεπισκόπου Μακαρίτου Τρίτου, Σπύρου Κυπριανού και τη Γενία Κρήτα. Μάλιστα. Είναι πλησίον εκεί που είναι η αστυνομία του Λεκαβητού, το πρώην Γούλου. Έτσι θα δώσουμε ένα καθαρό σημείο, ναι, ναι, που βρίσκεται το συγκεκριμένο σημείο για ενημέρωση το. Τη συμβολή διγενή Ακρίτα Μακαρίου, έτσι. Πολύ σωστά. Ναι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο σημείο να πούμε ότι θα υπάρχουν τρεις συσκευές του συστήματος, τρεις συσκευές, οι οποίες θα ελέγχουν πρώτα την ευθεία πορεία της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού προς τη διγενή Ακρίτα, την ευθεία πορεία της διγενή Ακρίτα προς την Σπύρου Κυπριανού και επιπρόσθετα θα υπάρχει και μια συσκευή η οποία θα ελέγχει τη λεωφορορίδα για το λεωφορείο, ότι το λεωφορείο κινείται και αυτό μέσα στους όρους του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και πρόσθετα θα ελέγχονται οι δύο λωρίδες του ιδιωτικού οχήματος λόγω και της μονοδρόμησης που ισχύει από το Φεβρουάριο του 2022 στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Λευκοσία. Μάλιστα. Ρωτάει ένας τηλεθεατής, τι γίνεται με εκείνους του ζωρό της ασφάλτου, κύριε Μίλη, που πάνε και παρκάρουν τα αυτοκίνητα μπροστά από τις κάμερες, τις κινητές κάμερες. Έχετε βρει άκρη με αυτό? Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα δεδομένο το οποίο έχει πρόσφατα έρθει και με αυτή την αντίληψη. Μας έχουμε ήδη κάποια παράπονα από τους χειριστές, ναι, των οχημάτων της ιδιωτικής εταιρείας που έχει αναλάβει το συμβόλαιο. Πατανεβάζουν και οι ίδιοι στο Facebook σε συγκεκριμένες ομάδες. Τα βλέπουμε και εμείς, τα βλέπουμε. Λοιπόν, ναι, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, είτε με βάση κάποιον κανονισμό της επιπρόσθετης νομοθεσίας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται τις τελευταίες χρονική περίοδο, που πάνε και σταματούν ιδιωτικά οχήματα μπροστά από το σταθμημένο ιδιωτικό όχημα της ιδιωτικής εταιρείας που ελέγχει τις συσκευές κινητής φωτοεπισήμασης. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα με την Τουρκία. Οι επόμενες ημέρες των εκλογών παίρνουν αλλαγές και μάλλον διαμορφώνουν εκ νέου το χάρτη των ισορροπιών. Εδώ στο στούντιο Κυριάκος 56, αρχισυντάκτης του Δελτίου, μαζί θα συζητήσουμε το θέμα. Ξεκίνησαν τα ανατολίτικα παζάρια, τα αλυσβερίσχια. Πώς να τα πούμε, Κυριάκο? Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Σωστά έχουν αρχίσει. Μετά το θρίαμβο του στις εκλογές, ο Ταγίπ Ερτογάν δήλωσε πως οραματίζεται τον αιώνα της Τουρκίας.